Γιάννη Αλμπάνη, θέλω να ρωτήσω εσένα και θα ήθελα να μου σχολιάσεις και το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Βλέπω ότι στο Twitter τρεντάρει ένα hashtag, το Boycott Greek Media. Ναι, καλά, εύλογο είναι. Τώρα, γιατί μας κάνει εντύπωση? Νομίζω έχουμε σημαντικές εξελίξεις στα social media και αποτυπώθηκε και στη συζήτηση στη Βούλη, όπου ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε, έκανε κριτική στα social media και μάλιστα κάλεσε τους νέους. Την ίδια ώρα που απευθυνόταν, που πήγαινε να πει πόσο κοντά είναι στους νέους, μίλησε και λίγο έτσι ένα γυμνασιάρχης, άλλο ο Λαύρος Κωνσταντάρας, που είπε: εγώ κάθομαι με τους νέους και είπε: παιδιά, μην κοιτάτε και πολύ Facebook και Instagram, γιατί δεν τα λέει καλά, να βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που συμβαίνει, έχουμε μια πρωτοφανή κρίση των μέσων ενημέρωσης. Όχι ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, τα ελληνικά media ήταν σε καμία καλή κατάσταση, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο πια, έχουμε φτάσει στο βαθμό 0 της αξιοπιστίας τους. Και ο βαθμός 0 της αξιοπιστίας δεν είναι πια η διαστρέβλωση των ειδήσεων, είναι η απόκρυψη των ειδήσεων. Και όλα τα μεγάλα θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5-2 χρόνια, προέρχονται όλα από τα social media. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση των μέσων ενημέρωσης και υποκατάστασή τους από τα social media, το οποίο ενέχει και κινδύνους, γιατί η δημοσιογραφική δουλειά θα έπρεπε να είναι η διασταύρωση, η επαλήθευση, η αναζήτηση, η έρευνα σε βάθος. Αυτό βέβαια στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Το δεύτερο στοιχείο που ας το κρατήσουμε για τις εξελίξεις μελλοντικές είναι ότι η κυβέρνηση χάνει το πεδίο στα social media. Και δεν αναφέρουμε αυτό που είναι και το μεγάλο ανέκδοτο των ημερών, που ο Πρωθυπουργός παίρνει δεκάδες χιλιάδες emoticons, angry, θυμωμένος, έλεος κτλ. Αντιδράσεις στο Facebook είναι πολύ περισσότερες οι αρνητικές από τις θετικές. Υπάρχει και ένα άλλο που θα είναι, που μπορεί να κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Έχουμε δηλαδή την αντιστροφή μιας τάσης που είχε σημειωθεί από το 2016 και μετά. Από τις αρχές του 2016 η Νέα Δημοκρατία πήρε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τον έλεγχο των social media, και λόγω του κλίματος και λόγω των λαθών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με μερικές πολύ έξυπνες. Και λόγω των χρημάτων που έριξε. Και πολύ καλές. Ναι, όχι, δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, έκανε και πολύ στοχευμένες. Στοχευμένες και μελετημένες και επιστημονικά άρτιες κινήσεις. Και αυτό βλέπουμε τώρα να αντιστρέφεται. Το κλίμα στο Twitter και στο Facebook και στο Instagram δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης, είναι αντίον της κυβέρνησης. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας ενός αντίπαλου μηχανισμού. Okay. Νομίζω τον μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς για αποτελεσματικότητα. Είναι αποτέλεσμα ενός κλίματος που αλλάζει, ειδικά στην νεολαία, είναι μιας αυθόρμητης κίνησης. Το είδαμε με τις χιλιάδες ανθρώπους που έγραψαν στον τοίχο της κυρίας Σακελαροπούλου για την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Το βλέπουμε με τις κριτικές που γίνονται στο προφίλ του Πρωθυπουργού. Το βλέπουμε όμως και με τα περιστατικά αστυνομικής βίας όλο αυτό το διάστημα, ειδικά μετά τη Νέα Σμύρνη, όπου όλη η ιστορία αποκαλύφθηκε από τους ίδιους τους πολίτες. Και σημειώνω εδώ και με αυτό κλείνω, ότι βρισκόμαστε στο σημείο που πιθανόν να έχουμε να απειληθεί η ίδια η ελευθερία στα social media. Έχουμε πολύ λογοκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε και με την απεργία πείνας να λογοκρίνονται ως φιλοτρομοκρατικές αναρτήσεις που δεν ήταν φιλοτρομοκρατικές, ήταν υπέρ των δικαιωμάτων και υπέρ της απεργίας πείνας. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό να δούμε αρνητικές εξελίξεις και στο πεδίο αυτό, και απαιτείται επαγρύπνηση για την διατήρηση, για την υπεράσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης. Με μια μικρή διαφορά, ότι τα κλασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτολογοκρίνονται. Ενώ στα social media εδώ πέρα σωστά τονίζεις ότι μπορούμε να πάμε σε προσπάθεια φήμωσης. Και αυτό είναι κάτι πολύ ποιοτικά διαφορετικό. Βεβαίως, και είναι νομοθετική και μπορεί να είναι και λύση. Επειδή μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό δεν είναι κανένα δημόσιο αγαθό, είναι ιδιωτικές εταιρείες. Σωστό. Μονοπόλια που λέει και ο Κουτσούμπας.